Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην διάλεξη νούμερο 3 της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Σήμερα θα δούμε θέματα σχετικά με το εργαστήριο, με την assembly και ασφαλώς θα συνεχίσουμε τη διάλεξη για την εισαγωγή στους υπολογιστές. Την ιστορία την είχαμε δει, των υπολογιστών. Θα συνεχίσουμε στα ενδότερα του υπολογιστή. Καταρχήν, ερωτήσεις που έχω λάβει σχετικά με την βαθμολόγηση, θα σας μεταφέρω τώρα, θα κάνω share ένα παράθυρο. Okay. Λοιπόν, η βαθμολόγηση, όταν ολοκληρωθεί, θα καταγραφεί στο iGrades. Αν πάτε στο site το ARC, έχει ένα μενού στο iGrades, να το ξαναδείξω. Στο ARC, λοιπόν, Lab-by Tools, iGrades, όπου εσείς έχετε μια άλλη οθόνη, βέβαια, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τη βαθμολογία τη δικιά σας, που έχει καταγραφεί. Εγώ μπορώ να επιλέξω, για παράδειγμα, αρχιτεκτονική υπολογιστών και να δω, για την ώρα δεν έχει περαστεί η βαθμολόγηση των MPS, έχουν περαστεί μόνο τα bonus που έχουν λάβει από προηγούμενη εξέταση. Εδώ λοιπόν, μόλις ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση της εξέτασης MPS, θα δείτε και τα ονόματά σας. Γιατί τώρα δηλαδή έχει ελάχιστους βαθμούς. Εδώ πέρα θα τοποθετηθεί η βαθμολόγηση και κάθε βαθμολογία και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο τέλος του εξαμήνου στο Class Web με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Σε περίπτωση που δεν σας βγάζει το 2020, είναι γιατί δεν έχει ακόμα περαστεί κάποια βαθμολογία για εσάς. Είναι ακόμα εν εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση. Πριν συνεχίσουμε, ας δούμε λίγο τον προγραμματισμό που έχουμε, δηλαδή πότε έχουμε την επόμενη εξέταση. Θα ανοίξω τις σελίδες με αυτή την πληροφορία, είναι στα έγγραφα, γενικές πληροφορίες. Μπορούμε να δούμε και στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο, για παράδειγμα, και θα διαπιστώσουμε ότι τώρα που είμαστε στην τρίτη εβδομάδα, δεν έχουμε κάποια εξέταση. Ήθελα να σας ρωτήσω, πότε θα σας βόλευε να κάνουμε την αναπλήρωση, γιατί την Τετάρτη, επειδή είναι αργία, δεν γίνεται το μάθημα. Βέβαια, αν όλοι θέλετε να γίνει Τετάρτη το μάθημα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα εκ μέρους μου, δεδομένου είναι και προαιρετικό, αλλά ίσως επειδή κάποιοι μπορεί να έχουν θέμα, θα πρέπει να το μεταφέρουμε σε κάποια άλλη μέρα. Αν έχετε κάποιες προτινόμενες ώρες, μπορείτε και με email να μου τις στείλετε, ώστε να αποφασίσω. Αλλιώς θα δω το πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στη σελίδα του τμήματός μας, πότε υπάρχει κενό, πότε υπάρχει ένα δίωρο και θα γίνει το εργαστηριακό φροντιστήριο. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει μέχρι την επόμενη Τετάρτη που είναι η εξέταση. Την επόμενη Τετάρτη που θα είναι η εβδομάδα 4, υπάρχει η εξέταση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τότε. Δηλαδή έχουμε δυνατότητα, όχι σήμερα βέβαια, αύριο είναι αργία, Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη. Ίσως Παρασκευή πριν τις 4. Θα δούμε. Υπάρχει μια πρόταση. Θα δω και τη διαθεσιμότητα των αιθουσών, ασφαλώς. Ενδεχομένως και το MOOC του προγράμματος, των φοιτητών που ακολουθούν κάποιο άλλο πρόγραμμα. Είναι κανείς από το του MOOC του. Οπότε να πρέπει να δούμε και το αντίστοιχο πρόγραμμα. Αν είναι κανείς από το του MOOC του, ας καταγράψει στο chat. Του μου πουτού, εγώ. Άρα υπάρχει κάποιος από το του μου πουτού, να το λάβουμε υπόψη. Ωραία. Εντάξει. Θα το δούμε όμως. Θα γίνει αναπλήρωση και θα δούμε. Στη χειρότερη περίπτωση θα μπορούσαμε να το βάλουμε Δευτέρα βράδυ, ίσως. Θα δούμε όμως. Θα δω τη διαθεσιμότητα. Λοιπόν, αυτό ήταν οι γενικές πληροφορίες του μαθήματος. Θα ήθελα να σας δείξω για το Racked Computer, γιατί είναι ένας όρος
που δεν το συναντάμε συχνά. Και κάποια στιγμή με είχαν ερωτήσει τι είναι αυτό το Rack Computer. Το Rack είναι, όπως βλέπετε, ένας υπολογιστής, βασικά η συσκευασία ενός υπολογιστή, που είναι κατάλληλα κατασκευασμένη για άγρια περιβάλλοντα, δηλαδή για έξω, για την ύπαιθρο ή, για παράδειγμα, μπορεί να είναι για το βυθό ή για το διάστημα. Άρα, λοιπόν, είναι ένας υπολογιστής που βρίσκεται μέσα σε μια ειδική συσκευασία, το οποίο έχει συνέπεια αυτή η ειδική συσκευασία να το προστατεύει από δονήσεις και μάλιστα ισχυρές δονήσεις, ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή πολύ ξηρασία. Αυτή είναι η λέξη RAGD. Και υπάρχουν και κινητά τηλέφωνα, δηλαδή άμα δείτε RAGD smartphone, είναι αυτό το κινητό που έχει μια πιο ενισχυτική οπτική, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε δύσκολα περιβάλλοντα εργασίας. Ρώτησε κάποιος κάτι, αν το ρωτήσει. Ναι, εγώ. Θέλω να ρωτήσω, επηρεάζει η ξηρασία τον υπολογιστή, η υπερβολική ξηρασία? Γενικά, το υπερβολικό επηρεάζει. Τώρα, ενδεχομένως, η υπερβολική ξηρασία, εδώ δεν είναι ακριβώς ξηρασία, είναι ντάστη, είναι σκόνη. Άρα, η υπερβολική ξηρασία δεν το επηρεάζει, αλλά η σκόνη το επηρεάζει, η έρημος. Άρα, εδώ το ντάστη, ναι, ένας πιο δοκιμός όρος θα ήταν σκόνη, όχι ξηρασία. Σκόνη, λοιπόν. Η πολλή σκόνη μπορεί να φράξει τους αεραγωγούς που χρειάζεται για να γίνεται εξαγωγή της θερμοκρασίας και αυτό έχει συνέπεια να υπερθερμαθεί ο υπολογιστής και να πάθει κάποια ζημιά. Λοιπόν, απλώς πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι το RAGD computer, έτσι, για να μας φύγει αυτή η απορία. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που ήθελα να σας δείξω. Αφορά την επίδραση που έχουν οι ήχοι στους σκληρούς δίσκους. Όπως ξέρετε, υπάρχουν δύο ειδών σκληροί δίσκοι. Οι σκληροί δίσκοι τύπου πάτα, όχι, ναι, πάτα και σάτα, αλλά επίσης υπάρχουν και SSD και μαγνητικοί. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Εμείς τώρα θα εξετάσουμε την κατηγορία ως προς το να έχουμε μαγνητικό δίσκο, δηλαδή με μαγνητική κυκλική επιφάνεια που αποθηκεύονται τα δεδομένα, ή να είναι SSD, δηλαδή πάνω σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Και υπάρχει μία πρόοδος προς την ολοένα και αυξημένη πυκνότητα ολοκλήρωσης των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και γι' αυτό αυξάνονται και οι χωρητικότητες των SSD. Φτάνουν πια σε κάποια gigabyte. Βέβαια, οι δίσκοι, οι κλασικοί, που είναι οι δίσκοι με τους μαγνητικούς δίσκους, έχουν μεγαλύτερες χωρητικότητες και χαμηλότερο κόστος. Αλλά δεν έχουν τα πλεονεκτήματα των SSD, ένα από τα οποία είναι η χωρητικότητα και ένα άλλο είναι η επιρροή σε κραδασμούς. Και εδώ έρχεται ένα βίντεο που θα σας δείξω, που το έχω βρει από το YouTube, μάλλον να το κάνω σε μικρό για να μην χάνω τα frames. Αυτό έχει τον τίτλο Shouting in the Data Center και το έχω χαμηλώσει λίγο τον ήχο. Είναι μέσα σε ένα περιβάλλον data center που έχει πάρα πολύ θόρυβο. Και το χαμηλώνω πάλι για να μην σας ενοχλεί ο ήχος. Λοιπόν, είναι ένα data center, έχει πάρα πολλούς δίσκους και εκτυπώνται εδώ τα στατιστικά των δίσκων ή τα input-output. Και όταν αυτός πηγαίνει και φωνάζει σε ένα δίσκο, θα δείτε ότι αυξάνεται η καθυστέρηση πρόσβασης στα input-output, γιατί δυσκολεύεται ο δίσκος, η κεφαλή του δίσκου, να βρει τον αντίστοιχο sector, την αντίστοιχη διεύθυνση, και έχει επίπτωση στα στατιστικά. Τώρα πηγαίνει αυτός και φωνάζει. Θα το δυναμώσω λίγο. Λοιπόν, πήγε και φώναξε το δίσκο και αμέσως βλέπουμε εδώ ότι καταγράφονται λάθη. Αυτό είναι σε πραγματικό χρόνο αναγραφή. Δηλαδή πηγαίνει σε ένα δίσκο και φωνάζει και βλέπει τα στατιστικά του δίσκου ότι δημιουργούνται αυτά τα λάθη. Έτσι λοιπόν, σε πραγματικό χρόνο βέβαια, φαίνεται η επιρροή του ήχου που είναι δονήσεις
πάνω στην κεφαλή του δίσκου σε ένα μαγνητικό δίσκο. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε σε SSD. Άρα οι SSD έχουν και αυτό το πλεονέκτημα, ότι δεν επηρεάζονται από τους κραδασμούς. Γι' αυτό ένα π.χ. εξωτερικό δίσκο, ένα λάπτοπ που έχουμε SSD, αν πέσει κάτω, αν έχει SSD δεν θα χάσουμε δεδομένα. Ενώ αν έχουμε κλασικό μαγνητικό δίσκο, θα χάσουμε δεδομένα, γιατί υπάρχει το σοκ πτώσης. Αυτό το έχει παρατηρήσει και κάποιος ερευνητής, οπότε θα σας δείξω με ένα βίντεο τι έχει κάνει. Λοιπόν, το βίντεο αφορά μια έρευνα που είχε κάνει αυτός ο χρήστης, Αργεντινή, όπου έκανε μια επίδειξη το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σκληρό δίσκο, μαγνητικό σκληρό δίσκο, ως μικρόφωνο. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος hacker θα μπορούσε να μπει σε ένα απομακρυσμένο σύστημα και να μπορέσει, χωρίς να έχει κάποιο μικρόφωνο ή κάποια άλλη συσκευή, να διαβάσει, μάλλον να ακούσει, τις συνομιλίες χρηστών. Δηλαδή είναι ένα αρκετά παρατραβηγμένο σενάριο, αλλά θα μπορούσε κάποιος να μας ακούει έχοντας πρόσβαση στον υπολογιστή μας, αν έχετε μαγνητικό δίσκο. Αν έχετε μόνο SSD, δεν έχετε πρόβλημα. Και στην παρουσίασή του, αυτός ο ερευνητής έχει τοποθετήσει ένα ηχείο που παίζει μια μουσική, το οποίο δεν συνδέεται με τίποτα άλλο, εννοώ με το λάπτοπ. Έχει το σκληρό δίσκο που είναι συνδεμένο στον υπολογιστή, και ο σκληρός δίσκος χρησιμοποιείται ως μικρόφωνο ώστε να μεταφέρει τον ήχο που ακούγεται από το μεγάφωνο. Οπότε βάζει και παίζει μια μουσική. Και εδώ είναι σε πραγματικό χρόνο πάλι. Αυτός παράγεται ο ήχος μέσα από το σκληρό δίσκο, διαβάζοντας το πώς επηρεάζονται οι κεφαλές του δίσκου σύμφωνα με τα ηχητικά κύματα που λαμβάνει. Ασφαλώς, καταλαβαίνετε, να σταματήσω λίγο, ότι δεν γίνονται όλες οι συχνότητες αντιληπτές, κυρίως τα πιο μπάσα που έχουν περισσότερη δόνηση. Οπότε μπορεί κάποιος, έχοντας πρόσβαση σε ένα σκληρό δίσκο, να κρυφακούει τις συνομιλίες σε ένα δωμάτιο. Όταν το πιάνει το δίσκο και μειώνονται οι κραδασμοί, μειώνονται ασφαλώς και αυτά τα σφάλματα του δίσκου. Διαφορετικά, βλέπετε εδώ πόσα μιλισεκόν γίνεται το seeking. Δηλαδή, συνεχώς πηγαίνει σε κάποιους σέκτορες και βλέπει πόσο γρήγορα γίνεται το seek ή όχι. Οπότε, όταν γίνεται με καθυστέρηση, σημαίνει ότι διάβασε, ότι δονήθηκε η κεφαλή. Και όσο πιο μεγάλη καθυστέρηση υπάρχει, τόσο περισσότερο μεγαλύτερη ίσως ένταση έχει ο ήχος, και με αυτόν τον τρόπο έδειξε αυτός ο ερευνητής πώς μπορεί να κρυφακούει, χρησιμοποιώντας ένα μαγνητικό δίσκο, τις συνομιλίες σε ένα δωμάτιο. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε το iQuiz κανονικά στο τέλος του διόρου, και μάλιστα στην αρχή της δεύτερης ώρας θα έχουμε και το iLottery, περισσότερα σε λίγο. Για το iLottery, όταν δηλαδή έρθει η στιγμή. Πάμε να δούμε το εργαστήριο, το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου. Το αρχείο αυτό, το οποίο έχει αναρτηθεί στο eClass, και σας παροτρύνω να το διαβάζετε, όπως και όλα τα υπόλοιπα αρχεία του θεωρητικού υποβάθρου. Λοιπόν, στην ενότητα αυτή βλέπουμε καταχωρητές, τμήματα, διευθυνσοδότηση μνήμης και κάποιες εντολές όπως move, add, sub, int, τόσο για τον επεξεργαστή μας όσο και για τον σύμβολο μεταφραστή μας, όπως το title και το segment. Θυμόμαστε ότι χρησιμοποιούμε δύο καταχωρητές στον 8086 για διευθυνσοδότηση. Παρέθεση, διευθυνσοδότηση είναι προσπέλαση σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, αγγιγραφή ή για ανάγνωση. Η διευθυνσοδότηση της μνήμης είναι ανά byte, δηλαδή μπορούμε να διευθυνσοδοτήσουμε ξεχωριστά byte. Σε άλλους υπολογιστές δεν ισχύει αυτό. Στο δικό μας
αυτών που χρησιμοποιούμε ισχύει. Δύο καταχωρητές λοιπόν, για παράδειγμα για το code segment, CSIP. Για να βρούμε τη διεύθυνση, την απόλυτη διεύθυνση, την διεύθυνση που θα τοποθετηθεί στον διάβλο διευθύνσεων που συνδέει τον επεξεργαστή με τη μνήμη, στον 886 γίνεται μια πράξη. Γίνεται η πράξη CS επί 10H συν IP. Δηλαδή, έχουμε μια μετατόπιση κατά 10H, που είναι το 16, άρα έχουμε μια μετατόπιση, το πολλαπλασιάζουμε επί 16, και στη συνέχεια έχουμε την πρόσθεση του καταχωρητή μετατόπισης, το IP. Τα 20 bit, αν θέλουμε να δούμε πόση μνήμη τελικά μπορούν να διευθυντοδοτήσουν, είναι 2 εις την 20 πλην 1, δηλαδή 1 MB. Το σύνολο λοιπόν των διευθύνσεων είναι από 0000 έως 0FFFFF, το οποίο είναι 1 MB. Υπενθυμίζω, αυτό το στο 16αδικό μπορούμε κάλλιστα να το κάνουμε στο διαδικό σύστημα αν αντικαταστήσουμε κάθε F με 4 άσους. 4 άσοι είναι το 16 στο διαδικό σύστημα. Το περιεχόμενο καθυθέσεις μνήμης είναι 1 byte, όπως σας είπα, και έχουμε πολλά τμήματα. 64 kilobyte έχει το κάθε τμήμα, και αυτό οφείλεται γιατί ο καταχωρητής διευθυνσοδότησης μέσα στο τμήμα, που είναι βασικά η μετατόπιση από την αρχή του τμήματος, είναι ένας καταχωρητής 2 byte, το οποίο 2 byte σημαίνει ότι μπορεί να διευθυνσοδοτήσει ένα νούμερο από 0 μέχρι 65535. 2 byte που σημαίνει 16 bit. Άρα βλέπουμε το 2 στην 16, πλην 1 βέβαια, γιατί θεωρούμε ότι ξεκινά από το 0. Τμήματα μνήμης. Στο προγραμματισμό μας, σε assembly, χρησιμοποιούμε τμήματα. Τμήμα κώδικα, τμήμα δεδομένων, τμήμα σωρού. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά τμήματα. Δεν είναι μόνο ένα τμήμα code, ένα τμήμα δεδομένων και ένα τμήμα σωρού. Δεν έχουμε μόνο 3 τμήματα. Έχουμε πολλά παραπάνω τμήματα, αν θελήσουμε, αλλά κάθε φορά θα έχουμε πρόσβαση σε ένα τμήμα. Το CS, δηλαδή, κάθε φορά θα δείχνει σε ένα τμήμα. Αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε άλλο τμήμα, αλλάζουμε το CS. Έχουμε λοιπόν χωρισμό της μνήμης σε τμήματα σε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε 2 καταχωρητές για κάθε τμήμα, είπαμε CSIP. Το αντίστοιχο για τα δεδομένα, DS, για παράδειγμα DI ή SI, και ούτω καθεξής. Η πράξη που υλοποιούμε είναι τμήμα επί 10H μετατόπιση, το 10H είναι το 16. Στο δεκαδικό σύστημα. Διάφοροι τρόποι που μπορούμε να έχουμε τοποθετημένα τα τμήματά μας στη μνήμη. Όπως βλέπετε, έχουμε το CS, που το CS π.χ. φτάνει ως εδώ το σημείο, και εδώ είναι το DS. Δηλαδή έχουμε αλληλεπικάλυψη των τμήματων, ανεξάρτητα τμήματα, ταυτιζόμενα τμήματα και ζωή. Το CS, σας είπα τι δείχνει, έχουμε 2 byte. Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε 4 byte στη μνήμη, τότε χρησιμοποιούμε 2 καταχωρητές. Και το notation, δηλαδή ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε, είναι με το έναν καταχωρητή, αν το κάνω τελεία, ο δεύτερος καταχωρητής. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ, DS, SI. Move. Αντιγραφή ή τοποθέτηση τιμής, όχι μετακίνηση. Αν και το move ταιριάζει με το move, κάνουμε αντιγραφή. Έχουμε λοιπόν αντιγραφή στην παράμετρο α, τη τιμή της παραμέτρου β. Βάζουμε για παράδειγμα το 0,2 στο AX. Να σημειώσουμε, όταν θέλουμε να βάλουμε κάτι στο 16αδικό σύστημα, βάζουμε το 0 από μπροστά και το 8 στο τέλος. Ας πούμε βάζουμε 0FF, αν θέλουμε. Να βάζετε πάντα ένα μηδενικό από μπροστά και το 8 στο τέλος. Επιτρέπονται οι εξής μετακινήσεις. Καταχωρητή σε καταχωρητή, καταχωρητή σε θέση μνήμης. Αυτό το APOT έχουμε δηλώσει κάπου APOT DB, για παράδειγμα,
0. Οπότε έχουμε μέσα στο data segment δήλωση του APOD και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ή από θέση μνήμης, δηλαδή από το data segment μέσα στο DL, ή μια σταθερή τιμή, ή σταθερή τιμή σε θέση μνήμης. Εκτός από καταχωρητές τιμάτων. Γι' αυτό στις πρώτες γραμμές κώδικα κάθε φορά δίνουμε move. Για να γράψουμε την αρχική τιμή στο DS, δεν μπορούμε να γράψουμε κατευθείαν move DS δεδομένα, move AX δεδομένα, move AX DS. Είπαμε 16 bit, είπαμε μισή καταχωρητές, αυτά τα είχατε δει και στο φροντιστηριακό εργαστήριο, τα είχαμε δει μαζί, που είχε γίνει πριν 2 εβδομάδες, οπότε πάμε λίγο εντάχει. Ως προς την επίλυση της άσκησης που είχατε να επιλύσετε στην εξέταση, θα τη συζητήσουμε στο φροντιστηριακό εργαστήριο. Γι' αυτό δεν θα σας παρουσιάσω τη λύση τώρα. Στο φροντιστηριακό εργαστήριο, που θα έχουμε 2 ώρες στη διάθεσή μας, θα δούμε την επιλύση αυτή και ενδεικτικά θέματα από την επόμενη εξέταση. Εντολή LEA. LEA σημαίνει Load Effective Address, δηλαδή να βρεθεί η διεύθυνση μιας ετικέτας και να τοποθετηθεί στο καταχωρητή στην πρώτη παράμετρο. Το πιο κλασικό εμείς που χρησιμοποιούμε LEA DX Message. Υπάρχει και μία εναλλακτική που γράφεται μερικές φορές move, αλλά είναι μικρά τα γράμματα για να δω λίγο πώς μπορώ να το μεγαλώσω. Αυτό. Μπορείτε να γράψετε μερικές φορές move DX, offset message. Είναι ισοδύναμες αυτές οι δύο εκφράσεις. Αλλά εμείς το χρησιμοποιούμε ως LEA DX message. Δηλαδή και οι δύο εκφράσεις βρίσκουν την διεύθυνση που βρίσκεται αυτή η ετικέτα μέσα στο data segment και το μεταφέρουν σε έναν άλλο καταχωρητή. Εμείς όμως επιλέγουμε αυτή. Segment, τα διάφορα τμήματα, DB, Defined Byte. Αυτό σημαίνει ότι κάθε στοιχείο που ακολουθεί λαμβάνει ένα byte. Ένα byte, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδο, ένατο, δέκατο, δέκατο τρίτο. Όλα αυτά λοιπόν τα προσθέτουμε. Εδώ μέτρησε μόνο το high there, αλλά είναι και τα υπόλοιπα 3 byte. Ετικέτες διευθύνσεων, title, length και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντική είναι η κωδικοποίηση ASCII-2, American Character Set, είναι η κωδικοποίηση όπου από 0 μέχρι 127, οι τιμές δηλαδή στο δικό σύστημα από 0 μέχρι 127 αντιστοιχούν σε κάποιους χαρακτήρες είτε εκτυπώσιμους είτε σε χαρακτήρες ελέγχου. Για παράδειγμα, ένας εκτυπώσιμος χαρακτήρας είναι ένας αριθμός, ενώ ένας χαρακτήρας ελέγχου είναι χαρακτήρας αλλαγής γραμμής, το line feed. Για να κάνουμε μετατροπή, χρησιμοποιούμε την πράξη κανονικός αριθμός συν 30H, καταλήγει σαν αριθμό στο ASCII. Ενώ, αν αφαιρέσουμε το 30H, καταλήγουμε στον κανονικό αριθμό. Αυτό οφείλεται εξαιτίας των θέσεων που έχουμε στον πίνακα ASCII. Για παράδειγμα, στον πίνακα ASCII θα δούμε ότι ο χαρακτήρας 0 και συνήθως ο χαρακτήρας που βάζουμε μέσα σε μονά ή διπλά εισαγωγικά έχει την τιμή στο δεκαδικό σύστημα 48 ή στο δεκαεξαδικό σύστημα την τιμή 30H. Αυτό έχει ως συνέπεια, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό αυτό ως καθαρή τιμή, δηλαδή ως με το value και όχι ως χαρακτήρας, να αφαιρέσουμε αυτό το νούμερο, είτε το 48 θα αφαιρέσουμε ή το ισοδύναμο του 30H. Αν κάνουμε αυτή λοιπόν την αφαίρεση, εκεί που είχαμε χαρακτήρα 0, θα έχουμε καθαρή τιμή 0. Και γιατί χρειάζεται αυτή η μετατροπή? Γιατί όταν ζητήσουμε είσοδο από το χρήστη, από το πληκτρολόγιο, ο χαρακτήρας που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης είναι χαρακτήρας. Το 0 είναι χαρακτήρας. Θα μπει ως χαρακτήρας μέσα στον επεξεργαστή.
Θα μπει ως χαρακτήρας, δηλαδή θα έχει την τιμή 48. Οπότε, άμα θέλουμε να κάνουμε κάποια πράξη με αυτόν τον αριθμό, δηλαδή αν θέλουμε να πούμε χρήστη, δώσε μας έναν αριθμό και έναν δεύτερο και θα τους προσθέσω. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε, για παράδειγμα, αν δώσει το 0 και 1, δεν μπορούμε να προσθέσουμε 48 συν 49. Κάνουμε τη μετατροπή. Αφαιρούμε το 48 κατά την είσοδο, δηλαδή μας δίνει 48, αλλά το αφαιρούμε για να το κάνουμε 0, άρα έχουμε την καθαρή τιμή 0. Μας δίνει το δεύτερο αριθμό, το 1, που είναι το 49 ή το 31H, στο δεκαεξαρικό, αφαιρούμε μείωση στο 48. Άρα έχουμε καθαρή τιμή 0, καθαρή τιμή 1, κάνουμε την αφαίρεση και βγάζουμε μια καθαρή τιμή, την πρόσθεση, γιατί είχαμε πρόσθεση, και καταλήγουμε σε μια καθαρή τιμή 1. Αν θέλουμε τώρα να την εμφανίσουμε στο χρήστη, θα πρέπει πάλι να τη μετατρέψουμε από καθαρή τιμή σε τιμή ASCII. Για να το κάνουμε αυτό είναι η αντίστροφη διαδικασία. Προσθέτουμε το 30H ή το 48. Ό,τι και να έχουμε το προσθέτουμε. Προσοχή, αυτό ισχύει για ένα μόνο χαρακτήρα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα αποτέλεσμα π.χ. 10 στο δεκαδικό, δεν μπορούμε να πούμε, OK, θα προσθέσω 30H. Γιατί αν προσθέσουμε στο 10 το 30H, καταλήγουμε σε ένα χαρακτήρα που δεν είναι αριθμός. Είναι κάποιο γράμμα. Θα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία πρόσθεσης του 30H σε κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά. Δηλαδή, έχουμε διψήφιο, διαιρούμε με το 10, προσθέτουμε το 30H, το κουπώνουμε. Το υπόλοιπο, προσθέτουμε το 30H και το κάνουμε. Μετατροπές, λοιπόν, αυτά που σας είπα και κοινός κώδικας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το υπόλοιπο που έχουμε. Να δούμε. Εργαστηριακή άσκηση 3. Είμαστε στην τρίτη εβδομάδα. Ας δούμε τι διαπραγματεύεται το φυλάδιο αυτής της εβδομάδας. Βασικές αριθμητικές πράξεις, πρόσθεση και αφαίρεση, εμφάνιση αλγοριθμητικού, εμφάνιση χαρακτήρα στην οθόνη. Ξεκινούμε λοιπόν την άσκηση με το template, το οποίο σας το έδειξα πριν, μπορείτε να το κάνετε copy-paste, να το χρησιμοποιήσετε. Προσθέσει το τμήμα δεδομένων τη δήλωση και να τα βρει χ1 τύπου byte με τιμή 5 ως εξής, χ1 db 5. Ορίζουμε λοιπόν μία θέση μνήμης χ1, ορίζουμε μία θέση μνήμης χ2, ορίζουμε μία θέση μνήμης add result όπου θα έχουμε αρχική τιμή 0, sub result αρχική τιμή 0. Εκεί θα γράψουμε τα αποτελέσματα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Σε περίπτωση που κάποιος δήλωνε αυτό, ότι έχουμε DB 356, ασφαλώς έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί είναι DB, είναι byte, άρα η μέγιστη τιμή που μπορεί να φέρει το byte είναι 255. Από 0 μέχρι 255. Άρα το 356 δεν χωράει. Κατευθείαν θα βγει πρόβλημα. Εδώ, αβ, δεν μπορούμε να το δηλώσουμε έτσι, γιατί θα πρέπει είτε να δηλώσουμε στο δεκαεξαδικό 0, α, β, h, ή αν το δούμε ως string, μονό ή διπλό εισαγωγικό, το ίδιο είναι, α, β, το κλείνουμε. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι, αναλόγως τι θέλουμε να δηλώσουμε. Και ομοίως το ζήτα πρέπει να το βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά. Κάνουμε λοιπόν την πράξη. Η εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το add, όπως έχετε δει. Add, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε πράξη των χ1 χ2. Δεν μπορούμε βέβαια να γράψουμε add χ1, χ2. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι λάθος γιατί δεν μπορούμε να προσθέσουμε κατευθείαν σε δύο θέσεις μνήμης. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να το φέρουμε σε καταχωρητή. Άρα φέρουμε το χ1 σε ένα καταχωρητή, για παράδειγμα τον AL, και κάνουμε AL χ2. Στη συνέχεια εμφανίζουμε πρώτα το μήνυμα, add message, και προσοχή, μετατρέψτε την καθαρή τιμή σε ASCII. Προσθέτουμε συν 30H στον καταχωρητή που παίρνει το αποτέλεσμα. Ομοίως, για το submessage,
Μεταρρεύσει την καθαρή τιμή σε ASCII, η εντολή είναι το sub. Και εδώ θα πρέπει να έχουμε μεταφέρει σε έναν καταχωρητή έναν από τους δύο αριθμούς για να κάνουμε πράξη καταχωρητή και διεύθυνση μνήμης. Για τον belly speaker είναι ο χαρακτήρας 7. Οπότε μπορείτε να εκτυπώσετε το χαρακτήρα 7 και θα ακούσετε ένα bell, αν έχετε. Σε περίπτωση που βάλουμε μεγαλύτερους αριθμούς, η πρόσθεση θα καταλήξει στο 19. Οπότε στο 19, δηλαδή 9 και 10, 19. Αν προσθέσουμε το 38 ή το 48, να το πούμε ξέρω. Αν προσθέσουμε το 48, 48 λοιπόν συν 19, θα έχουμε μια τιμή που θα βγει έξω από το εύρος των αριθμών και θα βγάλει χαρακτήρες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε διαίρεση, γιατί είναι διψήφιος αριθμός και όπως σας είπα, σε διψήφιο αριθμό απαιτείται να ξεχωρίσουμε τη μονάδα και τη δεκάδα. Βρείτε το machine code, βλέπουμε το listing και βλέπουμε το add. Ποια εντολή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέγεθος, μπορούμε από το listing να δούμε σε μια γραμμή ποια έχει τα περισσότερα byte. Πρόγραμμα σε 2, πιο σύνθετο όπως βλέπετε. Και έχει και ένα σενάριο ελέγχου, όπου με αυτά τα input θα πρέπει να βγάζει 8. Αυτή ήταν η άσκηση αυτής της εβδομάδας που μπορείτε να την επιλύσετε. Μπορείτε να βρείτε και τη λύση που έχει στο YouTube. Και πριν συνεχίσω με αυτό, ας δούμε και τη συνέχεια λίγο από την πρώτη διάλεξη. Συνδετήρες. Πάμε να δούμε λοιπόν τα διάφορα είδη connectors που υπάρχουν. Αυτός ο connectors είναι οπτικός, όπως βλέπετε. Κλασικός connectors USB. Connectors FireWire, FireWire 1394α, FireWire 1394β, Ethernet, δηλαδή αυτό το connector που είναι ο Ethernet πρέπει να το γνωρίζετε αμέσως, να μην δυσκολεύεστε και να μπορείτε να το ξεχωρίσετε από αυτόν το connector που είναι ο RJ11, αυτός είναι ο RJ45, ο RJ11 είναι τηλεφωνικό σήμα, ενώ το RJ45 είναι το καλώδιο LAN. Βέβαια, αν κάποιος ρωτήσει, είναι κατοστάρι, είναι gigabps, τι είναι, δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί εξαρτάται από το καλώδιο και από την κάρτα βέβαια από πίσω που έχει το interface. Σε αυτή την περίπτωση δεν γνωρίζουμε τι είναι, αλλά αρκεί ότι ξέρουμε LAN. Βλέπετε εδώ ένα Apple Desktop Bus, Mac Serial, πόσες είναι στρόγγι με πολλές υποδοχές. Εδώ το PS2 βλέπετε το ορθογώνιο που το ξεχωρίζει από τα άλλα και την κατανομή αυτών των καλωδίων των 6 κοπών. Συριακή θύρα. Αυτό και αυτό είναι σειριακά και τα δύο. 9 female και το DY9 serial. Το serial είναι μια θύρα που επιτρέπει το RS-232 την επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστών, κυρίως στο παρελθόν ή σε προηγούμενο εξοπλισμό, μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, ακόμα βρίσκουμε κάποια μηχανήματα που έχουν serial interface, οπότε αν θέλει κάποιος να συνδεθεί με αυτό το serial interface, πρέπει να έχει έναν adapter USB to serial, προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει αυτή τη σύνδεση. Μεγαλύτερη σειριακή πόρτα των 25 pin, DB25, αυτό πολύ παλιά υπήρχε, δεν θα το βρείτε πουθενά πια. Το DB9 το βλέπετε, τους σιριακούς, τις σιριακούς ακροδέκτες, αυτό δεν το βλέπετε. SATA εννοείται, και είναι το external SATA, δηλαδή η σύνδεση SATA μέσω εξωτερικού interface. Παράλληλη θύρα, η Centronics. Και Centronics SCSI, SCSI, ήταν, όπως βλέπετε, μια παράλληλη διαπαφή. Όταν βλέπετε πολλά pins, είναι κάτι σε παράλληλη διαπαφή, εκτός από το serial που είχε πολλά pins. Αλλά αυτά τα Centronics και τα δύο ήταν παράλληλα. Και το SCSI ήταν πολύ πιο γρήγορο από τη δίσκη της εποχής, τους πάντα. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο γρήγορη δίσκη και πολύ πιο ακριβή, βέβαια.
ATK board, βλέπετε. Δεν ξέρω αν είχετε ποτέ προλάβει αυτά τα τόσο μηχανικού τύπου πληκτρολόγια που ήταν αρκετά ογκώδη βέβαια. Εγώ έχω κάπου στην αποθήκη, αλλά τώρα δεν θα ψάξω να βρω. 50 pin SCSI 2, βλέπετε πιο γρήγορο interface, πιο compact οι ακροδέκτες. Υποδοχές για ήχο, surround, και τα χρώματα υποδηλώνουν και το τι συνδέουμε συνήθως. Για παράδειγμα, το ροζ είναι το μικρόφωνο, ενώ το πράσινο είναι τα στερεοφωνικά ή τα μπροστινά ηχεία. Τα άλλα τα χρώματα τώρα είναι αναλόγως ο κατασκευαστή, αλλού βάζουν κάποιο subwoofer, αλλού βάζουν κάποια δορυφορικά ηχεία και το καθεξής. RCA, η διεπαφή RCA, δεν είναι μόνο για digital audio βέβαια, ίσως το έχει παρακάτω. Αυτή είναι το βίσμα RCA που μερικές φορές μεταφέρουμε και βίντεο. Εδώ είναι για ήχο. Auxiliary interface. Αυτό ίσως είναι από το μόνο ακροδίκτυο που δεν έχω δει ποτέ. Δεν ξέρω πόσο παλιός είναι. Όλοι οι άλλοι κάποια στιγμή τους έχω χειριστεί. Έχω και υπολογιστές από τη δεκαετία του 90, αλλά αυτό δεν το έχω δει πουθενά. Composite audio video. Εδώ μεταφέρει το ένα καλώδιο το κίτρινο συνήθως το βίντεο και τα άλλα δύο είναι τον ήχο, το στερεοφωνικό ήχο. Και αυτό θα το δείτε αν έχετε καμιά παλιά βιντεοκασέτα που θέλετε να ψηφιοποιήσετε, οπότε χρειάζεστε ένα adapter όπου το βίντεό σας το συνδέεται με μια διεπαφή SCART που βγάζει τρία τέτοια καλώδια και τα τοποθετείτε σε ένα capture device, ένα USB capture device. S-Video, έξοδος ήχου, που το συνδέαμε σε τηλεόραση, ήταν τα output εκείνης εποχής σε CRT τηλεόραση. Component Video, ναι, F-Connector, ψηφιακός connector, Parallel Port, coaxial βασικά, ο μαξονικός connectorας, παράλληλη θύρα για εκτυπωτές και για SCSI επίσης χρησιμοποιήθηκε, αλλά κυρίως για σύνδεση εκτυπωτών στην παράλληλη θύρα. MIDI Port, πολύ κλασικό, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε κάποιους υπολογιστές, γιατί συνδέονταν πάνω σε αυτό αρμόνια. Θα μπορούσατε λοιπόν μουσική βασικά. Εδώ βέβαια και για Mac Video είναι. Εγώ το είδα ως σύνδεση σε αρμόνιο, σε κάποια Yamaha αρμόνια. Και Gameport, δηλαδή joysticks που ήταν σε αυτή τη σύνδεση. DisplayPort κλασικά, Mini DVI, Mini VGA. Ναι. Apple Display, βλέπετε μοιάζει με το DVI κιόλας. Και είναι εδώ το DVI, DVI-D, DVI-D, υπάρχουν διάφορα DVI, όπου ήταν ψηφιακό σήμα. Κλασικά HDMI, αυτά το ξέρετε όλοι. Micro DVI, ναι, DisplayPort, DVI Video και αυτός. Δηλαδή, τους ακροδέκτες φαντάζομαι VGA, όλοι ξέρετε να τους αναγνωρίζετε. Το DVI Video, το οποίο αναλόγως που έχει τις τελίτσες, μπορεί να είναι DVI A ή DVI D. Αναλόγως λοιπόν τη συνδεσμολογία. Γενικά θα πρέπει να γνωρίζετε τους ακροδέκτες. Βλέποντας έναν υπολογιστή από πίσω, θα πρέπει να είστε σε κατάσταση να αναγνωρίσετε άμεσα το τι θα συνδέατε που. Όταν είχαμε διαζώσεις μαθήματα, υπήρχε και μια μικρή εξέταση με επιπρόσθετη βαθμολογία, όπου έπρεπε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αναγνωρίσετε αυτές τις θύρες. Δηλαδή, εγώ είχα στο τραπέζι πάνω στο γραφείο μου αρκετά περιφερειακά και επέλεγα κάποια στην τύχη και ζητούσα να μου αναγνωρίσετε με αυτούς τους συνδετήρες. Ασφαλώς δεν ήταν της τελευταίας γενιάς, ήταν 20 ετίας πίσω περιφερειακά, όπου κάποιοι από εσάς τα βλέπατε για πρώτη φορά. Αλλά πρέπει να μάθουμε να τα γνωρίζουμε, γιατί ένας μηχανικός μερικές φορές καλείται να εργαστεί σε legacy equipment. Legacy είναι παλιού τύπου, γιατί δεν έγινε κάποια αναβάθμιση. Γιατί κάτι λειτουργούσε από τη δεκαετία του 80 και συνεχίζει να λειτουργεί, άρα δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε migration, να πάμε σε κάποια νέα γενιά. Και έτσι λοιπόν, επειδή εσείς μπορεί να εργαστείτε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν νοείται να μην μπορείτε να τα αναγνωρίσετε. Θα πρέπει να ξέρετε ακριβώς το τι θα συνδέεται πού. Όταν κάποια στιγμή είχαμε πάει στο ΔΔΕ, στην περιφέρειά μας, εκεί η Δυτική Μακεδονία,
Πότε είχε γίνει η εκδρομή, το 2013-2014, κάποια στιγμή που είχαμε πάει με τους μηχανολόγους, είχαμε δει υπολογιστές εκείνης εποχής, 80s, που είχαν τέτοιες διαπαφές, είχαν σκάζει, ας πούμε, καλώδια. Και μας λέγανε ότι εφόσον λειτουργεί, μια χαρά, δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε. Φαντάζομαι, έχουν περάσει 5-6 χρόνια, ίσως το έχουν αλλάξει τελικά. Απλούστατα, εφόσον λειτουργεί κάτι και έχει τόσα δεδομένα, γιατί είχε και κάποιες βάσεις δεδομένων. Σε εκείνη, και δεν ήταν βάση δεδομένων που μπορούσε να κάνει export SQL και να το εισάγει κάπου αλλού. Ήταν άλλη εποχή βάση δεδομένων, οπότε θα είχε πολύ μεγάλο κόστος μια μεταφορά όλων αυτών των δεδομένων σε νεότερα συστήματα. Γι' αυτό το κρατούσαν με νύχια και με δόντια. Μου λέγανε πόσο δύσκολη πια είναι η έβρεση ανταλλακτικών, γι' αυτό κάνουμε πια κάποιες πατέντες προκειμένου να λειτουργήσει. Π.χ. Τεχνίτες, ηλεκτρονικοί κατασκευάζουν ειδικές πλακέτες για να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα. Θα πρέπει όμως ως μηχανικοί να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Αυτό λοιπόν ήταν οι πόρτες, οι θύρες δηλαδή, οι θύρες εισόδου και εξόδου που βρίσκουμε σε κάποιο. Να κλείσω αυτό. Οι θύρες εισόδου και εξόδου που βρίσκουμε σε κάποιο. Σε κάποιο υπολογιστή, που θα μπορούσαμε να βρούμε σε κάποιο υπολογιστή. Λοιπόν, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της ώρας, να σας πω ότι θα έχουμε το iLottery, το οποίο θα σας δώσω μια διεύθυνση, θα πρέπει να κάνετε login στο ARC, στη συνέχεια να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό, και προαιρετικά είναι, θα γίνει επιλογή ενός φοιτητή, σε μια live κλήρωση και αυτός θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων που θα θέσω. Κάθε ερώτηση θα λαμβάνει συν 0,25. Στην πρώτη λανθασμένη απάντηση που θα δώσει, θα σταματήσει η πορεία του σε αυτό το παιχνίδι. Το μέγιστο που μπορεί να πάρει κάποιος είναι 2 μονάδες. Τα βήματα είναι συν 0,25 κάθε φορά και έχει τη βοήθεια του κοινού. Μια φορά μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπου το σώμα των φοιτητών βασικά, το κοινό εσείς είστε, δεν υπάρχει άλλο κοινό, είναι το σώμα των φοιτητών, αυτοί που συμμετέχετε σε αυτή τη διάλεξη, οι φοιτητές δηλαδή που παρακολουθούν το μάθημα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, και μπορεί επίσης να ζητήσει να προσπεράσει αυτή, να προσπεράσει μια φορά την ερώτηση, γιατί μπορεί να μην την γνωρίζει, δηλαδή να κάνει pass. Θα σας ανοίξω τη σελίδα σε λίγο. Εν τω μεταξύ, ας δούμε τις πρώτες διαφάνειες στα επόμενα 2 λεπτά που έχουμε σχετικά με τις υπομονάδες και πώς διασυνδέονται με τον υπολογιστή. Άρα, βασικές λειτουργίες του επεξεργαστή και πώς συνδέεται με το υλικό και το λογισμικό. Όπως γνωρίζετε, ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο, έχουμε γεμάτο ψηφιακά συστήματα. Όλα αυτά έχουν ένα επεξεργαστή. Και αυτά που θα κάνουμε σε αυτό το μάθημα συνδέονται με οποιαδήποτε αρχιτεκτονική, γιατί παντού θα δούμε αρχιτεκτονική, παντού θα δούμε δηλαδή ένα επεξεργαστή, κάποιο είσοδο-έξοδο, κάποιο λογισμικό που εκτελείται. Άρα έχουμε μια γενικότερη θεώρηση. Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, προσωπικός υπολογιστής, διακομιστής, κινητό τηλέφωνο, παιχνιδομηχανή. Και πρέπει να γίνεται ομαδοποίηση των αναγκών και κατασκευή μιας αρχιτεκτονικής που να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις. Δίνουμε και τον ορισμό της αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονική ονομάζεται η επιστήμη και η τέχνη της επιλογής και διασύνδεσης υλικών. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε από την πλειάδα των συστατικών που βρίσκονται στο εμπόριο να επιλέξουμε τα κατάλληλα συστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε για να δομήσουμε ένα σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουμε. Υπάρχει από τη μία αρχιτεκτονική και από την άλλη οργάνωση. Αρχιτεκτονική είναι χαρακτηριστικά που γίνονται αντιληπτά από τον προγραμματιστή όπως το ISA, για παράδειγμα, το Instruction Set Architecture, δηλαδή οι εντολές assembly, για παράδειγμα, είναι θέμα της αρχιτεκτονικής. Ενώ οργάνωση είναι το under the hood, δηλαδή πώς υλοποιούνται αυτά τα χαρακτηριστικά, που ενδεχομένως υπάρχουν πολλοί τρόποι να υλοποιήσουμε ακριβώς την ίδια αρχιτεκτονική. Για παράδειγμα,
το πιο ακραίο. Έχουμε από τη μία μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Εδώ έχω X64, ένα εξετράπητο σύστημα της Intel και μπορώ να εκτελέσω ένα προσωμιωτή για Android και να βάλω, για παράδειγμα, ότι έχω επεξεργαστεί ARM. Να χρησιμοποιήσω ένα emulator, να υλοποιήσω μια άλλη αρχιτεκτονική. Άρα η οργάνωση θα είναι τελείως διαφορετική από το αυθεντικό σύστημα ARM, π.χ. Raspberry, γιατί θα το κάνω προσωμείωση. Θα κάνω ένα instruction set προσωμείωση, δηλαδή κάθε εντολή ARM θα τη μετατρέπω σε κώδικα σε Intel. Αυτό είναι λοιπόν ένα παράδειγμα που δείχνει μπορεί να έχουμε την ίδια αρχιτεκτονική, εξωτερικά να φαίνονται και τα δύο ως δύο συστήματα που εκτελούνται πάνω σε ένα ARM σύστημα, αλλά από κάτω έχουν άλλη οργάνωση. Και μπορείτε και εσείς να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιώντας το δωρεάν πρόγραμμα QEMU. Με το QEMU μπορείτε να προσωμιώσετε έναν επεξεργαστή ARM άλλης εταιρείας, να επεξεργαστεί Intel, για παράδειγμα. Περισσότερα την άλλη ώρα όμως, γιατί έχει πάει 2 η ώρα και είναι ώρα για το quiz, να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για το lottery, δεν για το quiz, είναι η ώρα του lottery. Θα πρέπει καταρχήν να σας δείξω, θα φέρω τώρα τη σελίδα, περιμένετε λίγο. Με μπερδεύει λίγο το control, να το. Okay. Λοιπόν, θα μπείτε στο ARC. Κλασικά, το γνωρίζετε. Υπάρχει κάπου αναγραφή του iLottery. Ή αν δεν υπάρχει, το γράφετε. Κύριε, μπορείτε να πατήσετε κατευθείαν στο Lab Tools και να σας το βγάλει. Ναι, ωραία, το ίδιο είναι. Λοιπόν, Lottery. Actives. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η κλήρωση. Όχι, έχει ενεργοποιηθεί. Έχουμε ενεργοποιημένη αυτή την κλήρωση. Ο κωδικός, αν σας ζητήσει κωδικό, είναι 2710. Θα το γράψω και στο chat. Ναι, η συμμετοχή γίνεται με το chat αποκλειστικά. Δεν χρειάζεται να μιλάτε στο μικρόφωνο. Σε αυτό λοιπόν το... Σε ποιο iTunes μπαίνουμε? Lottery. Το βλέπετε πάνω, το κάνω share. Lottery. Άρα, 2710. Και, για να δω, συνδέεται ο κόσμος, δεν έχει συνδεθεί ακόμα κανείς. Δηλώστε συμμετοχή, πρέπει να κάνετε login στο ARC, iLottery, μέχρι και τέταρτο. Βλέπετε, έχετε άλλα 12 λεπτά να δηλώσετε ενδιαφέρον. Προαιρετικό είναι, όποιος θέλει δηλώνει. Αν δεν θέλετε, μην δηλώσετε. Κύριε, λέει, δεν επιτρέπεται συμμετοχή. Γιατί, έβαλε το PIN 2710. Και σε εμένα το ίδιο με αυτό που μας έχετε δώσει. Λέτε να είναι άλλο το PIN. Α, βάλτε 2712. 2712. Είναι πενταψήφιο. Τώρα έγινε. Ναι, άρα είναι 2712. Σημειώστε λοιπόν αυτό. Okay. Άρα, σε αυτό το σημείο, εγώ θα σταματήσω το share. Θα είμαι και τέταρτο δίπλα σας πάλι. Και το recording βέβαια, δηλώσει συμμετοχή και τέταρτο θα δούμε τη συνέχεια. Οπότε θα σταματήσει το share τώρα και το recording του κάνω pause. Λοιπόν, σχετικά με το θέμα της προσβασιμότητας στο ARC και κάνω share την οθόνη, υπάρχουν διάφορα site που μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το site είναι up, όπως το Down for Everyone or Just Me, όπου μπορείτε κατευθείαν να δώσετε αυτή τη διεύθυνση του website που σας ενδιαφέρει και να δείτε κατά πόσο είναι up or down. Το ARC είναι up. Είναι σε ένα virtual private server και έχει υψηλή διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που εσείς δεν μπορείτε όμως να συνδεθείτε στο ARC, μάλλον οφείλετε στο ότι έχει γίνει ban το subnet που βρίσκεστε. Γιατί, όπως σας έχω πει, υπάρχουν αυτοματοποιημένοι έλεγχοι που γίνονται στο μηχάνημα το ARC και κάνει ban διάφορες διευθύνσεις, διάφορα υποδίκτυα, μόλις ανοιχνευτεί κάποια κίνηση. Μπορεί εσείς να μην κάνετε κάτι ή να κάνετε 3-4 φορές λάθος login και να έγινε το ban, όμως
μπορεί κάποιος άλλος από το υποδίκτυό σας να έκανε κάτι, π.χ. ένα port scanning και να έγινε ban. Άρα να το έχετε αυτό υπόψη, ότι σε περίπτωση που δεν συνδέεστε καν στο ARC, θα πρέπει να μπείτε με VPN. Και σας είχα πει ότι στο Google, αν δώσετε VPN κενό UWM, βγάζει κατευθείαν τη σελίδα όπου έχει οδηγίες με ένα εκτελέσιμο, πολύ απλά να το εγκαταστήσετε στο σύστημά σας, τόσο για Windows όσο και για Linux ή FreeBSD. Λοιπόν, έρχομαι στη σελίδα αυτή και βλέπουμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την κλήρωση. Την κλήρωση, λοιπόν, που έχει ερωτήσεις από την πρώτη και τη δεύτερη διάλεξη. Και πατάω να γίνει κλήρωση. Κάπως θα ενεργοποιούνταν όμως. Να το. Λοιπόν, 47 άτομα δήλωσαν συμμετοχή. Πολλά άτομα. Ωραία. Είναι ευχάριστο να υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. 46 που είναι. Εμρέ, έλαβες και SMS, Εμρέ, στο chat θα απαντάς. Άκησον αν θες να μιλάς και στο μικρόφωνο. Λοιπόν, είσαι εδώ φαντάζομαι. Ένα ναι θα αρκούσε ως απάντηση. Είσαι εδώ, Εμρέ. Οκ, πολύ ωραία. Λοιπόν, η διαδικασία ποια είναι. Μόλις διαβάζω την ερώτηση, θα έχεις 30 δευτερόλεπτα να γράψεις είτε A, είτε B, είτε C, είτε D, είτε E, δηλαδή από τις 5 απαντήσεις, αυτή που θεωρείς σωστή. Έχεις 30 δευτερόλεπτα, μέσα στα 30 δευτερόλεπτα θα πρέπει να δώσεις αυτή την απάντηση. Αν δεν δώσεις, τότε είναι σαν να μην έχεις απαντήσει, άρα σταματάει εκεί το παιχνίδι. Θα δώσει λοιπόν από A, B, C, D, A, B, C, D, E ή τα νούμερα. 1, 2, 3, 4, 5. Ό,τι σε βολεύει. Να πω επίσης ότι κάθε φορά που απαντάς σωστά, λαμβάνεις 0,25. Αν απαντήσεις όμως λάθος, σταματάει εκείνο το σημείο και η πρόοδό σου σε αυτό το συγκεκριμένο lottery quiz. Έχεις δυνατότητα στο chat να γράψεις κοινό ή public, το οποίο θα ενεργοποιήσω, θα έχει ως συνέπεια να ενεργοποιήσω ένα poll για να ακούσεις τη γνώμη του συναδέλφου σου. Και οι άλλοι θα ψηφίσουν βέβαια. Ή έχεις δυνατότητα να πεις pass ή η επόμενη ερώτηση, που σημαίνει ότι μία φορά βέβαια μπορείς να το κάνεις και το ένα, μία φορά και το άλλο. Το pass σημαίνει ότι δεν θες να απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση, οπότε θα πάμε στην επόμενη. Δεν είσαι σίγουρος ίσως. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Να δώσω εγώ τον κωδικό. 2712, όπως σας είπα, είναι ο κωδικός της κλήρωσης. Έρχονται ερωτήσεις, τυχαίες από τη βάση δεδομένων. Είναι και ερωτήσεις που θα δείτε στο quiz. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Τι ονομάζουμε αρχιτεκτονική υπολογιστών και ο χρόνος ξεκινάει τώρα. A, B, C, D, E. Εφτά, έξι, πρέπει να δώσεις απάντηση πριν μηδενιστεί ο χρόνος. Τρία, β. Δίνεις αυτό. Δυστυχώς, είναι λάθος. Αφού λέγαμε πριν η διασύνδεση υλικών, η επιστήμη και τέχνη της επιλογής της διασύνδεση υλικών, το B που έδωσες. Μόνο ο Εμρέ είχε επιλεγεί, άρα μόνο ο Εμρέ μπορεί να δώσει, οι άλλοι δεν μπορούν να απαντήσουν, ούτε να βοηθήσουν γράφοντας στο chat μηνύματα. Το σωστό ήταν το Β. Απλώς, για λόγους πληρότητας, μια που είναι η πρώτη φορά, θα σας δείξω εγώ το τι θα εμφανιζόταν. Άρα, ο Εμρέ σε αυτή τη φορά δεν θα πάρει κάποια έξτρα βαθμολογία από τη σημερινή διάλεξη, τουλάχιστον από το lottery quiz, γιατί υπάρχει και το quiz στο τέλος, υπενθυμίζω, που μπορεί να έρθει και η ίδια ερώτηση. Είναι η ίδια τράπεζα ερωτήσεων. Θα ενεργοποιήσω για να δείτε, σε περίπτωση που επιλέξει κάποιος την συμμετοχή του σώματος των φοιτητών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο δωμάτιο. Μόλις, λοιπόν, ζητούσε τη συμμετοχή, ας πάω και επόμενο, για παράδειγμα, θα σας εμφανιζόταν ένα τέτοιο poll
Επόμενη δεν το πήρε. Ας πατήσω επόμενη. Έχει μια καθυστέρηση στο σύστημα. Τώρα βέβαια είναι random, έτσι καλώς δεν βλέπετε κάποια ερώτηση, οπότε στην τύχη θα απαντούσατε και θα το άφηνα είτε για ένα λεπτό, είτε να συμπληρωθεί το 70% τουλάχιστον των απαντήσεων. Για παράδειγμα τώρα, έχουν απαντήσει μόνο οι 26%, για παράδειγμα, και έχουν περάσει 36 δευτερόλεπτα. Συνήθως λοιπόν είναι στο ένα λεπτό ή στο 70%. Και μετά, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, για παράδειγμα, πατάω εγώ την δημοσίευση των αποτελεσμάτων, οπότε τώρα όλοι σας βλέπετε δημοσιευμένα τα αποτελέσματα από αυτό εδώ το poll. Βλέπετε, για παράδειγμα, ότι περισσότεροι είπανε πέμπτη απάντηση. Και ο Εμπρέ, αν θέλει να... ή οποιοδήποτε που θα βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αν θέλει, επιλέγει είτε αυτό που είπα η πλειοψηφία, είτε κάτι άλλο, που ενδεχομένως το θεωρεί πιο σωστό. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία του lottery. Το κλείνω το lottery, δεν είχαμε κάποια έξτρα βαθμολογία σε κάποιο φοιτητή και θα είμαστε έτοιμοι μετά για το iQuiz. Λοιπόν, είπαμε για την οργάνωση και την αρχιτεκτονική. Ολόκληρη λοιπόν η οικογένεια, 1086, έχει την ίδια αρχιτεκτονική. Κάποια άλλη οικογένεια, όπως το IBM System 370, έχει ίδια βασική αρχιτεκτονική, αλλά με διαφορές στην οργάνωση. Όπως γνωρίζουμε, ο υπολογιστής είναι ένα αρκετά πολύπλοκο σύστημα. Δεν είναι μόνο επεξεργαστής, ο υπολογιστής είναι και όλα τα συνοδευτικά, όλα τα περιφερειακά. Και αυτό έχει ως συνέπεια να είναι αρκετά πολύπλοκο σύστημα. Γι' αυτό απαιτείται ένας τρόπος σχεδίασης με ιεραρχία. Υπενθυμίζω από την ψηφιακή σχεδίαση ότι είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε από πύλες πιο σύνθετες μονάδες, όπως αθρηστές. Από αθρηστές στη συνέχεια και άλλα τέτοια δομοστοιχεία να δημιουργούμε ακόμα πιο σύνθετες μονάδες. Και γενικότερα να υπάρχει αυτή η ιεραρχία σχεδίασης, δηλαδή μια αφαιρετική διαδικασία, όπου κάθε φορά επικεντρωνόμαστε ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει και μόλις το υλοποιήσουμε και το επιβεβαιώσουμε ότι λειτουργεί σωστά, τότε μεταβαίνουμε σε ανώτερο επίπεδο. Άρα λοιπόν υπάρχει αρχιτεκτονική, όσα γίνονται αντιληπτά από το χρήστη και οργάνωση όσα δεν γίνονται αντιληπτά από το χρήστη. Όπως για παράδειγμα σήματα ελέγχουν, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, υλοποίηση μονάδων. Ναι, μια ερώτηση έχουμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Όχι, μάλλον ήταν κάποιο κατά λάθος θέμα. Θέματα λοιπόν σχετικά με την οργάνωση και την αρχιτεκτονική. Είναι διάφορα παραδείγματα. Οι λειτουργίες του υπολογιστή είναι επεξεργασία δεδομένων, αποθήκευση, μετακίνηση και ασφαλώς έλεγχος. Εδώ έχουμε κάποιες λειτουργικές απεικονίσεις του Stalinx, όπου από το φυσικό κόσμο ερχόμαστε μέσα στον υπολογιστή μας, όπως βλέπετε, από τα περιφερειακά, γίνεται κάποιος έλεγχος, έχουμε την αποθήκευση και την επεξεργασία. Και όλα αυτά βέβαια μέσω του ελέγχου. Το control είναι πολύ σημαντικό. Μερικές φορές απλώς μετακινούνται δεδομένα. Δηλαδή, έρχονται δεδομένα, μπαίνουμε στον επεξεργαστή μας και εξάγονται δεδομένα. Ένα παράδειγμα, και το Zoom, αυτό που μιλάμε. Τώρα εγώ καθώς μιλάω, στριμάρω, stream, δηλαδή φεύγει μια ροή δεδομένων, μια ροή βίντεο και εικόνας, ενώ και στιγμιότυπο από την επιφάνεια εργασίας. Αυτό διοχετεύεται στο δικό σας υπολογιστή, μέσω του καλωδιοδικτύου ή της Wi-Fi adaptera, έρχεται μέσω υπολογιστή σας, γίνεται κάποια επεξεργασία, αποκωδικοποίηση, ίσως αποκρυπτογράφηση, γιατί το Zoom υποτίθεται έχει end-to-end decryption, αν το θέλουμε το πιστεύουμε, και γυρίζει πίσω στην οθόνη. Δηλαδή μπαίνει μέσω υπεξεργαστή σας από το δίκτυο και εξάγεται στην οθόνη και στα ηχεία σας, όπου ακούτε το σχετικό ήχο και βλέπετε την εικόνα. Άρα αυτό είναι ένα είδος μετακίνησης. Ή αποθήκευσης. Μπορεί κάποιος να αποθηκεύει τα δεδομένα, δηλαδή έρχεται στο stream, π.χ. κάνουμε download ένα YouTube βίντεο.
έρχεται στον υπολογιστή μας από το δίκτυο και το αποθηκεύουμε κάπου, σε ένα μέσο αποθήκευσης. Μπορεί να είναι ήδη αποθηκευμένο. Έχουμε μια εργασία, την επεξεργαζόμαστε, κάνουμε κάποια επεξεργασία και την αποθηκεύουμε ξανά. Άρα είναι διάφορα λειτουργικά διαγράμματα ή μπορεί κάτι που είναι αποθηκευμένο να το στριμάρουμε, ίσως να το στέλνουμε κάπου. Είχαμε πει λοιπόν ότι ο υπολογιστής μας έχει τα περιφερειακά και τις γραμμές επικοινωνίας. Αν κάνουμε λίγο zoom στον υπολογιστή, θα δούμε ότι αποτελείται από κάποια βασικά modules, βασικά δομοστοιχεία. Ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα είναι ο επεξεργαστής, η μνήμη, η διασύνδεση και η είσοδος-έξοδος. Αυτός είναι ο υπολογιστής μας. Βέβαια, δεν βλέπετε ότι δεν αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Λέω υπολογιστής. Ο υπολογιστής θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε που έχει επεξεργαστεί μνήμη, είσοδο-έξοδο. Μπορεί να είναι ο desktop υπολογιστής, μπορεί να είναι το κινητό μας τηλέφωνο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι το tablet, μπορεί να είναι ένα Raspberry, ίσως. Οτιδήποτε λοιπόν έχει επεξεργαστεί μνήμη και είσοδο-έξοδο. Όλα έχουν την ίδια βασική δομή. Αν κάνουμε τώρα ένα zoom, θα παρατηρήσουμε ότι όλοι οι επεξεργαστές έχουν κάποια βασικά στοιχεία που αποτελούνται. Ένα από αυτά είναι το sequencing logic, δηλαδή η ακολουθιακή λογική, που δίνει κάθε φορά την επόμενη κατάσταση που θα πρέπει να εκτελέσει ο επεξεργαστής ή κάποια άλλη μονάδα, κάποια μονάδα μέσα του επεξεργαστή, δηλαδή αθρηστής, τα flip-flop, καταχωρητές κ.ο.κ. Όπως εδώ, μονάδα ελέγχου, καταχωρητές και αποκωδικοποιητές και μνήμη ελέγχου. Κάνουμε ένα ακόμα zoom. Έχουμε λοιπόν τον επεξεργαστή μας, control unit. Το control unit λοιπόν είπαμε ότι αποτελείται από αυτά εδώ τα στοιχεία. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε και με λεπτομέρειες στις επόμενες διαλέξεις σχετικά με τι γίνεται από κωδικοποίηση, για παράδειγμα, των decoders, πώς είναι ακολουθιακή λογική και τη μνήμη ελέγχου. Είναι ένα λογικό δέντρο. Βλέπετε εδώ διάφορες γενιές. Βέβαια, σταματάει κάπου στο Pentium 3. Βέβαια, συνέχισαν οι γενιές, Intel Core Duo, Core 2 Duo, μετά J3, γενιές J3, J5, J7, J9 και το καθεξής. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο γενεολογικό δέντρο. Η αρχιτεκτονική που θα ασχοληθούμε είναι μία από τις δύο βασικές, είναι η Von Neumann, η άλλη είναι η Harvard. Στη Von Neumann έχουμε τρία βασικά συστήματα, δηλαδή επεξεργαστή, μνήμη και είσοδο-έξοδο. Πρόγραμμα και δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη. Έχουμε μία μνήμη και για το λειτουργικό σύστημα και για τα δεδομένα. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να αγοράσει μνήμη, δεν λέει θέλω μνήμη για δεδομένα, λέει θέλω ένα stick μνήμης. Σε αντίθεση με κάποια άλλη αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική Harvard, όπου εκεί είναι ξεχωριστή μνήμη. Εκεί πραγματικά θα πει θέλω μνήμη για να αποθηκεύσω κώδικα. Θα πάρει μια EEPROM, για παράδειγμα, για να αποθηκεύσει κώδικα. Δεν θα πάρει μια EEPROM για RAM. Μονάδα ελέγχου, μονάδα αριθμητικής λογικής, απαριθμητή εντολών, ο counter, και το σύνολο των καταχωρητών. Όλα έχουν λοιπόν μια ιεραρχία. Έχουμε καταχωρητές, μετρητές, αποκωδικοποιητές, που όλα αυτά βέβαια κατασκευάζονται, όπως είχαμε δει, ψηφιακή σχεδίαση, από πύλες, δισταθείς πολυδονητές, δηλαδή τα flip-flops, από μονωτές, και όλα αυτά τελικά είναι τρανζίστορ. Και η τεχνολογία κατασκευής, που λέμε ότι η Samsung π.χ. 5 νανόμετρα κτλ., είναι ένα μέγεθος που συνδέεται με το τρανζίστορ, με την πύλη των τρανζίστορ. Υπάρχει κύρια και βοηθητική μνήμη. Η κύρια μνήμη είναι η RAM. Η βοηθητική μνήμη είναι ο αποθηκευτικός χώρος. Ένας σκληρός δίσκος, SSD, πάτα, κάποιο USB ίσως, flash και το καθεξής. Οι προφορίες που δεν χρειάζονται αποθηκεύονται στη βοηθητική μνήμη, που έχει σχεδόν απεριόριστη χωρητικότητα. Η κύρια μνήμη, είπαμε για διευθυνσιοδότηση, στη δικιά μας αρχιτεκτονική που έχουμε επιλέξει το εργαστήριο, το 86, είναι διευθυνσιοδότηση ανά byte. Υπάρχουν βέβαια και άλλες αρχιτεκτονικές που είναι π.χ. ένα 4 byte διευθυνσιοδοτούν. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας ανακαλεί αυτόματα εντολές από τη μνήμη, τις εκτελεί ακολουθιακά,
αποθηκεύει μια ακολουθία λοιπόν byte, μια ακολουθία byte που ονομάζεται word στη μνήμη. Έχουμε συσκευές εισόδου-εξόδου, οτιδήποτε μπορεί να δώσει δεδομένα μέσα στο σύστημα, ακόμα και το προλόγιο, το mouse, κάποια γραφίδα ίσως. Είναι συσκευές εισόδου και εξόδου, βέβαια, όταν έχουμε οθόνες, ηχεία και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις συσκευές εισόδου-εξόδου. Οι υπολογιστές μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς κάποιον που να ενορχιστρώνει την όλη διαδικασία. Και αυτός που έχει αναλάβει το ρόλο αυτού του μαέστρου είναι το λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα που μπορούμε να το προμηθευτούμε από διάφορους vendors, δηλαδή από διάφορες εταιρείες, είτε επιπληρωμή είτε χωρίς πληρωμή, και δεν εννοώ το σπασμένο, χωρίς πληρωμή εννοώ Linux, το δωρεάν, την νόμιμη χρήση. FreeBSD, Android, MS-DOS, Windows 10 και ούτω καθεξής. Τώρα, το πώς γίνεται η κατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος, αυτό καλό θα είναι να το γνωρίζετε. Έστω μια φορά πρέπει να έχετε τουλάχιστον εγκαταστήσει λειτουργικό σύστημα. Το πιο κλασικό είναι από φλασάκι, το οποίο κάνετε ένα φλασάκι με Windows 10 και το αντιγράφετε. Εγώ προσωπικά, όταν κάνω εγκατάσταση Windows, χρησιμοποιώ τη δίσκλες υποδομή που έχω δημιουργήσει. Δηλαδή, μπουτάρει ένας υπολογιστής από το δίκτυο μέσω DHCP και BootP. Στη συνέχεια, εκτελεί ένα ειδικό image που του στέλνω, ένα Windows PE image, και στη συνέχεια από αυτό το image κάνω mount, προσάρτηση, ένα απομακρυσμένο CD, ένα προγραμμένο ISO file των Windows, δηλαδή με μια εντολή net use προσαρτώ ένα γράμμα δίσκου και κάνω την εγκατάσταση μέσω αυτής της διαδικασίας. Είναι πολύ πιο απλό, γιατί δεν χρειάζεται να γράφω, να έχω ούτε USB, ούτε να γράψω κάτι σε φλασάκι κτλ. Όλα γίνονται μέσω δικτύου. Και είναι πολύ πιο αποδοτικά. Και έτσι γίνονται και σε μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις. Δηλαδή, με αυτοματοποίηση μέσω δικτύου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα φλασάκια. Εγώ, γενικά, φλασάκι δεν μεταφέρω πια αρχεία. Και αν βλέπω φοιτητές που μεταφέρουν αρχεία, τους λέω πρέπει να μάθουν τις τεχνολογίες του cloud, δηλαδή π.χ. Google Drive ή στο Office 365 που έχετε πρόσβαση και μπορείτε να έχετε ένα terabyte, πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση των φορητών μέσων όπως τα USB flash drive, γιατί χάνονται, καταστρέφονται και γενικότερα είναι δύσχρηστα. Είμαστε στην εποχή που είναι always connected όλες οι συσκευές μας, άρα πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Δεν λέω βέβαια μόνο cloud, χρειάζεται και local backup, γιατί όταν ανεβάζεις κάτι σε ένα cloud, δεν σου ανήκει πια. Και μπορεί η εταιρεία να πάει στιγμή να πει κλείνω, κατεβάζω ρολά, δεν υπάρχει πια, και να χάσετε δεδομένα. Άρα, cloud για άμεση μεταφορά, αλλά βέβαια κατά διαστήματα έχετε και ένα δίσκο εξωτερικό ενδεχομένως, όχι στον υπολογιστή σας, για να μπορείτε να το έχετε αποσυνδεδεμένο και να έχετε και το backup σας. Επεξεργαστής, μεταφορά δεδομένων, απλές αριθμητικές και λογικές πράξεις, όπως πρόσθεση αφαίρεση, πλειοπλασιασμό, διαίρεση, end or not, neg, την αντιστροφή, αλλαγή, περιστροφή. Είναι πράξεις που θα τις δούμε αυτές στο εργαστήριο. Τα flags, πολύ σημαντικά, π.χ. όταν υπάρχει 0, sign flag, carry flag, parity, overflow. Ο επεξεργαστής με τα περιφερειακά, με τη μνήμη και με τις άλλες συσκευές συνδέονται μέσω διάβλων. Διάβλων διευθύνσεων, δεδομένων, ελέγχου. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες. Υπάρχει και μια τέταρτη που είναι η τροφοδοσία, το ρεύμα, δηλαδή το VCC και το VDD, δηλαδή γύρωση και τροφοδοσία. Δεν το αναφέρουμε ως διάβλο, γιατί συνήθως ως διάβλο δεδομένων αναφερόμαστε σε κάτι που είναι, που φέρει ψηφιακή πληροφορία, όχι κάτι που το τροφοδοτεί. Βέβαια, η τροφοδοσία που στην αγγλική ορολογία το αναφέρουμε ως power rails, rails γραμμές, σαν γραμμές τρένων δηλαδή, και power ενέργεια, δηλαδή οι γραμμές που τρέχει η ενέργεια με μια πολύ ομοίη μετάφραση, power rails, γι' αυτό δεν λέγονται power buses, δεν το συναντάμε power buses, power rails. Κάποιοι όμως το λένε και ως διάβλο. Ένα λόγος. Εγώ βέβαια δεν το θεωρώ ότι είναι διάβλος. Αρτηρία διευθύνσεων, αρτηρία δεδομένων, αρτηρία ελέγχου. Είπαμε λοιπόν για τις αρτηρίες πώς χρησιμοποιούνται. Καταχωρητές, ψηφιακή σχεδίαση το είχατε δει.
Δηλαδή είναι θέσεις αποθήκευσης μνήμης. Κάθε καταχωρητής έχει μια σειρά από flip-flops, κάθε flip-flop φέρει ένα byte, ένα bit, οπότε αν έχουμε 16 bit καταχωρητή σημαίνει ότι έχουμε 16 flip-flops, 16 bit που είναι αποθηκευμένα σε αντίστοιχες σε αντίστοιχα flip-flops, σε αντίστοιχους μανδαλωτές. Υπάρχουν ασφαλώς και καταχωρητές που δεν είναι ορατοί στο χρήστη, όπως Memory Address Register, Memory Data Register, Instruction Register κ.ο.κ. Υπάρχουν σε κάθε αρχιτεκτονική, αλλά δεν είναι ορατοί, χρησιμοποιούνται για την οργάνωση του όλου συστήματος. Σε κάποια διάλεξη θα το δούμε και πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι καταχωρητές. Μονάδα ελέγχου, πολύ σημαντική μονάδα, είναι η καρδιά του επεξεργαστή. Από εκεί δημιουργούνται όλα τα σήματα ελέγχου που διοχετεύονται σε κάθε υποσύστημα του επεξεργαστή. Ένας επεξεργαστής είναι ένα πολύ σύνθετο σύστημα, αποτελείται από πολλά δομοστοιχεία και θα τα δούμε και σε κάποια μπλοκ διαγράμματα που θα σας δείξω. Συντονίζει λοιπόν τη λειτουργία, μνήμη, αριθμητική λογική μονάδα, μονάδα πράξεων κινητής υποδιαστολής, είσοδο-έξοδο, μεταφορά δεδομένων, δημιουργία του κατάλληλων σημάτων χρονισμού. Λειτουργεί ως η καρδιά της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, για παράδειγμα, δηλαδή δημιουργεί σήματα ελέγχου. Τα σήματα ελέγχου μπορεί να είναι τόσο μικροπρογραμματισμένα ή να είναι hardwired, δηλαδή με λογικές πύλες και δεν μπορούν να αλλάξουν. Ενώ με το μικροπρογραμματισμό μπορούμε να δώσουμε ένα άλλο πρόγραμμα, να τα προγραμματίσουμε λίγο διαφορετικά. Με το μικροπρόγραμμα λοιπόν έχουμε την ακολουθιακή λογική που δημιουργεί τις ακολουθίες και το σημάτων που πρέπει να δημιουργηθούν σε κάθε παλμό ρολογιού, στο αντίστοιχο control address register, όπου γίνεται εδώ αναζήτηση. Εδώ είναι αποθηκευμένο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα βασικά είναι αποθηκευμένη η αντιστοίχηση της κάθε εντολής που γράφεται σε μια σειρά από micro instructions. Για παράδειγμα, όταν εσείς βάλετε κάπου move AX, 5, για παράδειγμα, αυτή μία εντολή assembly αντιστοιχεί σε πολλές μικρο εντολές. Για παράδειγμα, μία μικρο εντολή θα μπορούσε να είναι μετέφερε το σήμα επίτρεψης, μάλλον ενεργοποίησης εγγραφής του καταχωρητή AX, μία εντολή. Μία άλλη είναι σύνδεσε το διάβλο από αυτή τη θέση μνήμης στον άλλο κτλ. Οπότε έχει αρκετές μικρο εντολές που πρέπει να γίνουν για κάθε εντολή. Ενώ στη hardwire δεν αλλάζει, είναι fix ο τρόπος που παράγονται με πύλες πάλι, σαν ROM να το φανταστείτε, οπότε είναι πιο δύσκολο και γι' αυτό δεν το χρησιμοποιείτε. Το ρολόι του επεξεργαστή, πολύ σημαντικό, δίνει τους χρονισμούς και στέλνει τα interrupts, προκειμένου να γίνεται η θεματική αναλογία όπως θα δούμε στα λειτουργικά συστήματα. Όλοι οι υπολογιστές έχουν ρολόι, δεν υπάρχει υπολογιστής χωρίς ρολόι. Κάποτε υπήρχε και ένας μύθος ότι όσο πιο γρήγορο ρολόι είχε ένας επεξεργαστής, όσο πιο γρήγορα έτρεχε. Για παράδειγμα, έλεγε κάποιος, εγώ έχω ας πούμε Pentium στα 300 MHz, άλλος είχε Pentium στα 250 και υπήρχε ενδεχομένως η λαθασμένη εντύπωση ότι ήταν το μοναδικό μέτρο σύγκρισης η συχνότητα. Δεν είναι μόνο η συχνότητα, είναι η διεκπεραιωτική ικανότητα ενός επεξεργαστή που μπορεί να έχει χαμηλότερο ρολόι λειτουργίας. Αλλά για παράδειγμα, επειδή μπορεί να εκτελέσει πολλές περισσότερες λειτουργίες η μονάδα του χρόνου, έχει πολλές ALU, FPU ή πολλαπλά cores, είχε καλύτερη απόδοση στο τέλος. Άρα δεν είναι μόνο η συχνότητα που πρέπει να μας ενδιαφέρει, είναι πολλά στοιχεία. Βασική εξίσωση απόδοσης. Για να βρούμε λοιπόν την απόδοση, χρησιμοποιούμε με τροπογράμματα όπως τα SPEC ή άλλα προγράμματα. Εγώ κοιτάω πολύ και το CPU PassMark, το οποίο σου δίνει ένα score σχετικά με την ικανότητα του επεξεργαστή τόσο σε πολυπύρηνες διεργασίες όσο και σε single-threaded. Ένα block διάγραμμα βλέπετε πόσες μονάδες έχει. Δηλαδή, instruction table lookaside buffer, dynamic branch, instruction decoder, execution trace cache, κ.ο.κ. Όλα αυτά θέλουν σήματα ελέγχου. Και τα σήματα ελέγχου όλα παράγονται από την control λογική. Βλέπετε κρυφές μνήμες, schedulers, floating point, integer register file, έχει πάρα πολλά δομοστοιχεία, έχει πάρα πολλά στατικά ένας επεξεργαστής. Τώρα κάποιες εντολές και πάμε με κατασκευή transistor, απλώς για να γνωρίζετε πώς γίνεται, είναι σε μια σειρά από μάσκες χρησιμοποιώντας φωτολιθογραφικές μεθόδους. Έχουμε λοιπόν το buffer, πυρίτιο, στη συνέχεια γίνεται οξείδωση, βλέπετε εδώ στην κάτωψη ότι γίνεται εναπόθεση ενός
επίπεδου οξείδωσης, οξυδίου δηλαδή, τοποθετείτε ένα φωτοευαίσθητο φιλμ, μια μάσκα που έχει οπές, βλέπετε, δηλαδή εδώ έχει μάσκα, εδώ είναι οπή, εδώ είναι κενός χώρος. Δηλαδή αυτό το κομμάτι εκτίθεται κατευθείαν στην εξωτερική επιφάνεια, οπότε μόλις γίνει με κάποια υπεριόδη ακτινοβόληση, έχουμε συνέπεια να φαγωθεί αυτό το κίτρινο. Βλέπετε ότι φαγώθηκε. Γιατί ήρθε ειδικό φως, ήταν ειδική μάσκα, όπου αυτό το κίτρινο ήταν η μάσκα. Άρα κάηκε, άνοιξε τρύπες στα σημεία που δέχτηκε την ακτινοβολία. Στη συνέχεια έγινε κάποια χημική διεργασία και φαγώθηκε αυτό το οξείδιο. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει γίνει μια οπή. Στη συνέχεια απομακρύθηκαν. Έγινε πλήσιμο, βασικά. Χημικό πλήσιμο, βέβαια. Και απομακρύθηκαν αυτά τα στοιχεία. Και τι είχαμε εδώ, έχουμε οξείδιο και πυρίτιο. Άρα βλέπετε ότι έχουν τοποθετηθεί δύο ακροδέκτες. Στη συνέχεια έγινε εμπλουτισμός με ιόντα. Ινοί περιοχές, δηλαδή που έχουν αυξημένα ηλεκτρόνια αυτές οι περιοχές. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τερματικά οι ακροδέκτες, δηλαδή το μέταλλο, και αυτό είναι ένα τρανζίστορ. Δηλαδή βλέπετε εδώ είναι η γείωση. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, έχουμε τρεις ακροδέκτες, την βάση, τον εκπομπό και τον συλλέκτη, οπότε έχουμε τη μεταφορά των ηλεκτρονίων χρησιμοποιώντας. Εδώ είναι η βάση, χρησιμοποιώντας λοιπόν την τάση που θα θέσουμε ως τάση επίτρεψης, εφόσον είναι πάνω από ένα όριο, αυτή η τάση θα επιτρέψει τη μετακίνηση των ηλεκτρονίων, όπως βλέπετε, από τον εκπομπό προς το συλλέκτη. Και αυτό είναι για ένα τρανσίστορ. Τώρα, αν θέλουμε να κατασκευάσουμε στο ίδιο chip δισεκατομμύρια τρανζίστορ, όπως έχουν κάποιοι δυνατοί επεξεργαστές, δηλαδή τελευταίας γενιάς, για παράδειγμα, γιώτα κάτι επεξεργαστές, εκεί οι μάσκες ασφαλώς είναι όσο ο κυκλικός δίσκος του wafer, δηλαδή κάπου τόσο είναι μια τέτοια μάσκα, όπου τοποθετείται με ακρίβεια, φανταστείτε, νανόμετρο πρέπει να τοποθετείται, πρέπει να είναι πολύ ακριβή η τοποθέτησή της, και έχουμε πολλές τέτοιες μάσκες, γιατί είναι πολυεπίπεδη η κατασκευή του τρανζίστορ. Δεν είναι όπως εδώ πέρα που το βλέπουμε σαν επίπεδο. Φανταστείτε μετά από πάνω να χτίσουν και άλλα τρανζίστορ και άλλα τα ρίσκολα αυτά να συνδέονται. Είναι αρκετά δύσκολη η κατασκευή. Εννοείται ότι γίνεται μέσα σε clean rooms, δηλαδή σε δωμάτια που δεν υπάρχει ούτε ένας κόκκος σκόνης. Τώρα, σχετικά με τα κόστη αυτά, θα το δείτε τις εξισώσεις με την ησυχία σας. Έχει high performance, υπάρχουν διάφοροι συμβασμοί, όπως υψηλές επιδόσεις ή χαμηλού κόστου σχεδίαση ή σχεδίαση σχετικά με εξισορρόπηση κόστους και απόδοσης. Δηλαδή, οι εταιρείες κατασκευής και επεξεργαστών δίνουν διάφορα μοντέλα για αυτούς που θέλουν τις υψηλές επιδόσεις, για αυτούς που θέλουν τις χαμηλές επιδόσεις, για αυτούς που θέλουν κάτι στη μέση κτλ. Δίνουν επιλογές. Και εμείς ως αρχιτέκτονες θα πρέπει κάθε φορά να ξέρουμε ποια είναι η κατάλληλη επιλογή. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος και σου πει, θέλω να μου πεις τι υπολογιστή να πάρω, δεν υπάρχει μια λύση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τι ανάγκες έχεις. Μπορεί να σου πει, θέλω να κάνω video editing. Τότε θα πρέπει να έχουμε πιο υψηλές απαιτήσεις. Από το να σου πει, εγώ το μόνο που κάνω είναι να παίζω πασχέτζα στον υπολογιστή. Άρα λοιπόν, αναλόγως το τι ανάγκες έχει ένας χρήστης, πρέπει να καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες. Δεν υπάρχει ο τέλειος υπολογιστής. Υπάρχει ο τέλειος υπολογιστής για τις συγκεκριμένες ανάγκες. Λοιπόν, κάποιες έννοιες από τις ψηφιακές ιδέες θα τις δείτε μόνοι σας. Για παράδειγμα, τις πύλες που θα πρέπει να τις γνωρίζεις, εστιαστική λογική, αποκωδικοποίηση, μετρήσεις, όλα αυτά τα στοιχεία και πώς λειτουργούν, εννοείται ότι τα γνωρίζετε, γιατί είναι απαιτούμενο η ψηφιακή σχεδίαση, είναι προαπαιτούμενο μάθημα για τους προετοιμασμένους, συμπλήρωμα προς 2, συμπλήρωμα προς 1, όλα αυτά που πρέπει να τα γνωρίζετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ανοίξω το iQuiz για όποιον θέλει να πάρει μέρος. Οπότε θα έχετε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα το ανοίξω. Μεταβαίνω στη σελίδα, άρα και εσείς μπορείτε να συνδεθείτε στο ARC.
Αν δεν σας ιδέει το ARC, επιθυμίζω ότι μπορείτε να μπείτε με VPN. Πού είναι το quiz, iQuiz, δεν το βλέπω, να το. Έχει λοιπόν ξεκινήσει το quiz, έχουν μείνει 45 δευτερόλεπτα, 10 ερωτήσεις θα έχουμε αυτή τη φορά. Θα σταματήσω την καταγραφή της οθόνης σε λίγο, μόλις ξεκινήσει το iQuiz. Θα βγει ανακοίνωση σχετικά με το πότε θα γίνει η αναπλήρωση του φροντιστηρίου των 2 ωρών που είχαμε την Τετάρτη, αλλά λόγω αργίας δεν θα γίνει. Θα βγει ανακοίνωση στο e-class, επιθυμίζω ότι πρέπει να είστε όλοι γραμμένοι στο e-class. Αν θέλει κάποιος ραντεβού μαζί μου, θα πρέπει να μου στείλει μαζί με το αίτημα και τη διαθεσιμότητα που έχει, για να βρω ένα ραντεβού ακριβώς την ώρα που θα τον βολεύει και αυτόν και εμένα. Υπάρχει αμοιβαία δηλαδή εξυπηρέτηση. Και ξεκινάει το quiz. Καλή επιτυχία, σταματάω την καταγραφή και παραμένω βέβαια μαζί σας στο recording, λοιπόν.